Λοιπόν, ημέρα δεύτερη, καλημέρα. Βιντεάκι, πάλι με τον Χρήστο, πάλι παραπλήσια ώρα. Ευθύως με λίγο παραπάνω αέρα. Ανεβαίνουμε σε αυτή την κορυφή σήμερα, στην Τζόκα, η οποία είπαμε η πιο βόρεια. Έτσι, είναι η άκρη του Πανετολικού. Όρους, εκεί που θα αρχίσει ουσιαστικά συναντάει πίσω τη λίμνη των Κρεμασών, που με λίγη φαντασία πίσω από τα ελατάκια βλέπετε. Για να μην τη δείτε, θα τη δείτε αυτή υψηλού. Στη συνέχεια, χαρακτηριστικό της διαδρομής ότι είναι αρκετά δασωμένος σε μεγάλη έκτασή του. Τουλάχιστον ξεκινάει και από χαμηλότερο υψόμετρο. Είμαστε στα 1100 κάτι. Και πρέπει να φτάσουμε στα 1650, είπαμε. 1660, ναι, οπότε έχουμε 5 εκατοστάρικα υψομετρικό. Εγώ αισθάνομαι λίγο παραπάνω ζέστη. Ήταν και τα τσιπουράκια με τους εκλεκτούς φίλους εδώ πέρα. Μνημονεύω τον Θωμά και τον Χρήστο και τον Κώστα χθες. Αλλά ισίως υπάρχει λίγο περισσότερο αεράκι από χθες, που είχε άπνοια περίπου σε όλη τη διαδρομή στον καταπληκτικό Κούτπα. Λοιπόν, να και η λίμνη Κρεμαστών, ορειβάλτου στον ορίζοντα. Σκάματα από αγριογούρουνο εδώ. Υπάρχουν αρκετά. Και εγώ το πρωί πηγαίνοντας, κατηφορίζοντας για να μαζέψω τον συνοδοιπόρο, το Χρήστο είδα ένα. Είχε ξεμητήσει για την πρωινή του βόλτα. Μικρή ανάπαυλα, είμαστε αισίως στα 1270. Η ανάβαση προχωράει αρκετά απότομα. Νοερά βλέπετε το μονοπάτι, το οποίο σε κάποια σημεία, βέβαια, λόγω των δυσκολιών μου κάποια φορά έχουν οι ορειβάτες και οδηπόροι ή και τα ζώα, βέβαια, χαράσουν έτσι τα δικά τους περάσματα και λίγο κάπου μερικές φορές μπορεί να μπερδευτείς. Αλλά το υψομετρικό προχωράει ακάθεκτο, περίπου σε ένα τέταρτο της διαδρομής, ακόμα σε δασωμένο μέρος. Χρήστο, είναι η τρίτη φορά που έρχεσαι εδώ? Όχι, μόνο φαντάζομαι. Τέταρτη. Λοιπόν, ένα μικρό πλάτωμα για να παίρνουμε και μία ιδέα, γιατί όταν είσαι συνέχεια μέσα στα δέντρα, απλά κοιτάς νούμερα, μονοπάτια, ανεβαίνεις χωρίς λίγο ίσως να σου αποκαλύπτεται η θέα της κορυφής, η οποία όντως φαίνεται πολύ πολύ πιο κοντά τώρα. Είμαστε στα 1300 ήδη κάτι μέτρα. Καλό. Στα 1350 τα ξέφωτα μεγαλώνουν. Το απότομο ανάγλυφο από τη, ουσιαστικά την κορυφογραμμή, ας το πω έτσι, αποκαλύπτεται σταδιακά, όπως και είναι από αυτά τα θεάματα που λες και να κάτσω εδώ, ας πούμε, να κάθομαι το βλέπω αυτό όλη μέρα, δεν με πειράζει καθόλου. Βελούχοι, άγραφα, λίμνη Κρεμαστών, είπαμε, ορειβάλτου. Τα πίσω που έχουν τα αιωλικά ποια είναι? Ορειβάλτου. Όλο αυτό το σύμπλεγμα, έτσι. Ναι, ναι. Και τα πιο κοντινά προς τα εμάς, Χρήστο, εδώ. Ναι, αυτά, κοίτα, ξερά. Ναι. Έχουν. Αριστερά, με τη μακριά κορυφογραμμή είναι η Καλάνα. Και το δεξί που είναι λίγο τρίγωνο είναι ο Αντρώνης. Γαλάνα και Αντρώνης, μάλιστα.
Αν με ρωτούσες τι είναι η Γαλάνα και ο Αντρώνης, θα σου έλεγα λαϊκό σχήμα από τραγουδιστές, ξέρω εγώ. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν τέτοια ονόματα κορυφών. Κυκλοφόρησε το νέο πίστα αφιερωμένο. Λοιπόν. Το μονοπάτι πάει από εδώ, αλλά είναι δεσμένο. Πάμε που δεν το δούμε. Ναι. Επίσης, αυτό που λέγαμε ότι έχει κάποια σήμανση το μονοπάτι, απλά το θέμα είναι ότι τα ελατάκια εδώ έχουν πάρει τα πάνω τους και κάνουν λίγο δύσκολη καμιά φορά την πορεία μας, οπότε πρέπει να χαράξουμε άλλο. Λοιπόν, επανάληψη, νομίζαμε ότι γράφουμε, δεν γράφουμε. Είμαστε σε ένα ακόμα πλάτωμα, μη ορθοπλαγιά, μεγάλη κλίση, αλλά το ανάγλυφο αρχίζει και γίνεται πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ξαναπώ λοιπόν ότι λίγο πιο πίσω είδαμε ελάχιστα έστω, αλλά θα φέρουμε να δούμε την τοποθεσία της Αγκαράλωνα, η οποία έχει μια διαφορετική άποψη της λίμνης Κρεμαστών, την οποία βλέπουμε και εδώ λίγο πιο πίσω. Εκεί τη βλέπεις κατά πλάτος, εδώ τη βλέπουμε ας πούμε κατά μήκος. Α, να έχει γέφυρα, ρε. Ναι. Ναι, ναι βέβαια. Η καινούρια γέφυρα. Επισκοπής, είπαμε, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Μια γερακίνα εκεί ήταν πιο κοντά όταν νόμιζα ότι έγραφα το βιντεάκι, αλλά πετάει στον ορίζοντα. 1400, ίσως 1400 και κάτι. Κουμεδιά μετράει τη γη, όνομα και πράγμα. Αλλά αφήνω την εικόνα να μιλήσει μόνη της. Αρχίζουν και διακρίνονται όλο και περισσότερες κορυφογραμμές πίσω και μια κέραια. Λογικά η γέφυρα της Επισκοπής φαίνεται, όπως επίσης φαίνονται να και τα Τσαγκαράλωνα, αν φαίνεται λίγο από ένα νύχτος, μια νυχτωσιά εκεί πάνω, μια στροφή. Αυτοί που ξέρουν και έχουν πάει θα την αναγνωρίσουν, τώρα είναι δύσκολο να το περιγράψουμε τόση καταχνιά. Η θέα από τα 1500 πλέον παρά, κάτι λίγο. Εδώ κάτω μας ο δρόμος πάει προς τα Λέστια. Τόσο όμορφο. Θα προσπαθήσω να καταγράψω λίγο από την ανάβαση, χωρίς να σας ταλαιπωρήσω με τις ανάσεις μου. Λοιπόν, τώρα το πλάνο είναι ότι πηγαίνουμε άκρη της κοψής, λέει ο Χρήστος, για να το πάρουμε όλο κορυφογραμμή για τις κορυφές. Είναι δύο κορυφές, έτσι είπες. Δίδυμες, θα σου το πω, πολύ κοντά. Όντως κάτι καταλαβαίνω κι εγώ, ως επισκέψη πρώτης φοράς. Η μία λέει έχει το τριγωνομετρικό, η οποία είναι η χαμηλότερη. 62 και 1667 είναι η ψηλότερη που δεν έχει το τριγωνομετρικό. Μάλλον είπαμε ο γεωμέτρης, τριγωνομέτρης πως λέγεται, θα ήταν στη φυσική κατάσταση που είμαι εγώ και σου λέει δεν αντέχω άλλο, ας γυρίσω. Τι μαγεία είναι αυτή, ρε! Πιο φαλακρό το ανάγλυφο εδώ πέρα. Εξίσου απαιτητικό, ελάχιστα πιο ήρεμο από την προηγούμενη φάση ανάβασης. Η θέα είναι καταπληκτική. Και πλέον έχουμε και θέα προς τα δυτικά. Εδώ με το Χρήστο παρέα. Τρέλα πάει στα βουνά. Χθες ήταν εκεί απέναντι. Μάλιστα, για να δω. Ωραίος. Και είναι το σύμπλεγμα του Κούτπα και του Αηλιά. Από εδώ φαίνεται εντελώς διαφορετικός ο Αηλιάς. Μάλιστα. Φαίνεται και το κλεισάκι λίγο. Για κατατόπισε. Στο βράχο. Το δεξιά από τους τρεις. Στον κρεμό που είναι αρκετά σκιερός. Ναι. Από κάτω φαίνεται λίγο ένα άσπρο. Α, εκείνο είναι. Ναι, μέσα στη σκιά εκεί. Σε κάτι δέντρα μέσα, ας το πω. Ναι. Εντάξει, λίγα. Πολύ ωραία. Και το κατέβασμα προς
αγρίνιο. Έτσι. Ωραία. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στην κορυφή, διπλή κορυφή, με ένα ιδιαίτερο ανάγλυφο. Ο Χρήστος ήδη είναι καθοδόν. Το γεωγραφικό είπαμε είναι στα 1662, αλλά 4-5 μέτρα πιο ψηλή είναι η απέναντι κορυφή. Θα είναι καταπληκτική. Απέναντι η θέα προς Κούτπα, τον Αραδοβούνι, πολύ πιο επιβλητικό από τη χθεσινή του άποψη, πιο μέσα πίσω από το, όπως βλέπετε στο κέντρο του κάδρου, μπροστά είναι το Παλούκι, το πιο δασωμένο, και πίσω κοιτάξτε και τη συμμετρία που έχει το Αραδοβούνι, όπως είπε και ο Χρήστος, είναι ένα σύμπλεγμα δύο ακραίων κορυφών και δύο μεσαίων χαμηλότερων, το οποίο επαναλαμβάνεται αν το δείτε και σε αμέσως χαμηλότερο υψόμετρο από αριστερά. Υπάρχει ένα μεγάλο βάραθρο εδώ πέρα. Απίστευτες οι μυρωδιές του βουνού. Πρωτόγνωρες. Ξένες σχεδόν. Στη μύτη του μέσου αστού Έλληνα. Ή ανθρώπου θα έλεγα, όχι μόνο Έλληνα. Δημιουργούν αυτό το αίσθημα ότι βρίσκεσαι κάπου διαφορετικά. Κάπου που ίσως θα νίκες να βρίσκεσαι. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Καθώς ανεβαίνουμε στην ισομετρική κορυφή, το μεγάλο αξιοσημείωτο είναι ότι ολόκληρη ανάβαση ολοκληρώθηκε με συνεχή ανηφόρα. 400-500 περίπου μέτρα υψομετρικής από εκεί που αφήσαμε τα μάξι και ούτε ένα μέτρο κατάβασης. Το ένα και μοναδικό που καταγράφηκε ίσως ήταν σε μια εκτροπή που έκανα από το μονοπάτι για να φωτογραφίσω λίγο από μια διαφορετική γωνία. Όλη η φορά. Και πάμε να δούμε και από εδώ τη θέα καλύτερη προς νοτιοανατολικά. Χρήστο, ωραία έτσι. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Τα γκαράλωνα όπως είπαμε και πιο πριν. Εδώ οριαστική η βλάστηση. Αυτά τα περίεργα έχουν κανένα όνομα αυτά. Φλόμος. Φλόμος είναι, μπράβο. Αυτό βερμπάσκου, βερμπάσκου. Πήγα να το πω. Πήγα να το πω. Τον έχω συνηθίσει σε διαφορετική άφηση χαμηλότερα υψόμετρα. Εδώ είναι πιο άγριος. Φλόμος. Αυτός δηλητηριώδης δεν είναι, λέγανε. Αυτή του βάζανε θέλει. Θέλει ιδιαίτερη υπεξεργασία νομίζω. Κάνανε σκόνη τα φύλλα του, το ξερά. Ναι. Και τα ρίχνανε στα ψάρια για να ζαλίζονται. Α, ναι, αυτό. Α, τα αλήθεια. Α, κάτω. Φαίνεται λίγο, διακρίνεται κάποια στιγμή. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Άρα έχει κατώ, καλό κατέβασμα ο δρόμος. Ναι, ναι, ναι. Να και εκεί θα πρέπει να είναι το... Εκεί είναι το διάσυλο. Το αρχαίο διάσυλο, ναι. Ναι. Ωραία. Κρικυριώτης εκεί. Λοιπόν, γυρνάω να κάνω και ένα πλάνο από την κορυφή, έτσι. Να είμαστε καλά.
να βλέπουμε βουνά έτσι ελεύθερα, έτσι, έτσι. Χωρίς ενοχλήσεις. Ωραία. Νομίζω σε σχέση με χθες, αν και είμαστε έναν ισάωρο, είπες νωρίτερα, το αεράκι ξεγελάει. Πρέπει να είναι πιο ζεστά, αλλά το αεράκι ξεγελάει. Λοιπόν, αυτά από την κορυφή Τσόκα. Ήταν ένα πολύ ωραίο διήμερο, έτσι αναπάντεχο. Γιατί να πω την αλήθεια, μέχρι την Πέμπτη, τώρα είναι Κυριακή, Σαββάτο, χθες ανεβήκαμε στο Γκούτπα. Μέχρι την Πέμπτη δεν είχα βρει κανονισμένο κάτι και άρχισα να αγχώνομαι. Με έπιανε μια ζαλάδα, λέω τι θα κάνω μόνο στην Αθήνα, αλλά τελικά είπαμε. Λίγη αποφασιστικότητα, λίγη οργάνωση. Και να που ήμουν τυχερό, σκέψη τώρα να ήθελα να το κάνω αυτό την Κυριακή. Με τις φωτιές δυστυχώς που πιάσανε εκεί στην Πάτρα, κόπηκε, θα ήταν πολύ δύσκολο. Περιττό να πούμε και από εδώ, προσοχή πάντα, να έχουμε σύνεση, να προσέχουμε λίγο τη φωτιά, γιατί αν εδώ ξεκινήσει κάτι, είναι τελείωσε. Αυτό για να ξαναγίνει έτσι θα θέλει 40 χρόνια μετά.